Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και μπροστά μου έχω το νέο TCL Move Watch. Είναι ένα smartwatch της Alcatel σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά και σε συνεργασία με τη Vodafone επιτρέπει ένα νέο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και γονέα. Θα δούμε ακριβώς πώς συμβαίνει αυτό. Μπορούν λοιπόν να επικοινωνήσουν τα δύο μέλη της οικογένειας μεταξύ τους, αλλά μπορούν και τα μέλη της οικογένειας που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά να δουν ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται το παιδί, να ειδοποιηθούν αν απομακρυνθεί επικίνδυνα και μπορεί και το παιδί με τη σειρά του να στείλει ένα SOS σήμα στον γονιό εάν χτύπα ξύλο, συμβεί κάτι και χρειαστεί βοήθεια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον gadget, πάμε να το δούμε, να το βγάλουμε από το κουτί του και να δείτε κι εσείς πώς ακριβώς λειτουργεί. Στο παρελθόν έχουμε δει και άλλες τέτοιες προσπάθειες αντίστοιχες, ποτέ βέβαια δεν έπιασαν αρκετά, ίσως επειδή δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, δεν ήμασταν αρκετά εξοικειωμένοι, αλλά πλέον υπάρχουν οι δυνατότητες, το κόστος είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα και είναι εφικτό. Βλιαράκια λοιπόν εδώ στη συσκευασία, έχουμε ένα καλώδιο για την φόρτιση. Το ρολόι έχει δύο πινάκια στο κάτω μέρος και έτσι χρειάζεται αυτό το ειδικό καλώδιο για να το φορτίσετε. Και ένα τσιμπιδάκι για να μπορείτε να βάζετε και να βγάζετε την nano SIM κάρτα, V-SIM την λέει η Vodafone, που δέχεται αυτό το ρολόι. Είναι διαθέσιμο σε γαλάζιο και σε ροζ χρώμα, για κάθε γούστο λοιπόν, λαστιχίνιο το λουράκι. Η συσκευή, το ρολόι αυτό έχει βάρος μόλις 50 γραμμάρια και είναι στεγανό απέναντι στο νερό και τη σκόνη με βάση το πρότυπο IP67. Άρα δεν θα πάθει κάτι ακόμα και υποκαταρακτώδη βροχή ή όταν το παιδί παίζει στο νερό ή οτιδήποτε. Διαθέτει μία μπαταρία 450 mAh χωρητικότητας που του δίνει 3 μέρες αυτονομία. Εδώ βλέπετε τα πινάκια φόρτισης στο κάτω μέρος. Αν θέλετε να βγάλετε το λουράκι, απλά γυρνάτε αυτά τα διακοπτάκια που βλέπετε ότι κλειδώνουν, ξεκλειδώνουν ουσιαστικά το λουράκι στην θέση ξεκλειδώματος και έπειτα μπορείτε να το αφαιρέσετε, μένει το κύριο σώμα του ρολογιού και εδώ μπορείτε να δείτε ότι υπάρχει το πορτάκι για τη nano SIM, να το αφαιρέσουμε. Εδώ λοιπόν τοποθετείτε η nano SIM, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από την Vodafone και το πλάνο, το μηνιαίο πλάνο που χρειάζεται για να έχει δεδομένα αυτό το ρολόι είναι 5 ευρώ το μήνα σταθερά, χωρίς να αλλάξουν σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν με 5 ευρώ το μήνα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάμε να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Δύο πλήκτρα εδώ στα δεξιά, ένα on-off power lock όπως θέλετε πείτε το και ένα SOS button που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Να ενεργοποιήσουμε το TCL Move Watch, βλέπετε εδώ την οθόνη του, είπαμε ότι είναι αδιάβροχο. 3 μέρες αυτονομία με την μπαταρία του, 90 λεπτά για να φορτίσει πλήρως η μπαταρία και έχει φυσικά ενσωματωμένο GPS και δεδομένα ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με το κινητό σας. Ουσιαστικά αφού τοποθετήσετε τη V-SIM και συνδεθεί στο δίκτυο το ρολόι, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κατεβάσετε στο Android ή στο iPhone σας την εφαρμογή TCL Move, έτσι λέγεται το application, και μέσω από αυτήν μπορείτε να δείτε το στίγμα του ρολογιού και αυτού που το φοράει φυσικά ανά πάσα στιγμή. Η οθόνη είναι αφής όπως βλέπετε, επιλέγουμε λοιπόν τα αγγλικά. Φυσικά σαν ρολόι λέει και την ώρα, δεν έχει δίκτυο, πρέπει να τοποθετηθεί μια SIM για να συνδεθεί στο δίκτυο και μετά σκανάρετε το QR code για να κάνετε pair με το κινητό σας. Πρέπει να έχετε την εφαρμογή φυσικά και έπειτα μπορείτε να εντοπίσετε την συσκευή. Τι άλλο να πούμε για το ρολόι αυτό της TCL, να πούμε ότι εάν θέλει το παιδί να στείλει ένα σήμα ανάγκης, ένα SOS, αρκεί να πατήσει για 5 δευτερόλεπτα το SOS button και στέλνει κατευθείαν σήμα. Να πούμε ότι μέχρι 4 μέλη της οικογένειας, μέχρι 4 άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο GPS και να βλέπουν το στίγμα του παιδιού που φοράει το ρολόι. Επίσης, μία πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα είναι πως μπορείτε να θέσετε κάποια safe zones. Εδώ βλέπετε ρυθμίζουμε την ένταση ή το βάζουμε μόνο στη δόνηση. Μπορείτε λοιπόν να ορίσετε κάποια safe zones στο χάρτη της περιοχής σας ώστε το παιδί να έχει μια ελευθερία κινήσεων, αλλά μόλις εντοπίσει
ότι το στίγμα, μόλις εντοπίσει η εφαρμογή ότι το στίγμα του βγαίνει έξω από αυτά τα νοητά όρια της περιοχής που έχετε ορίσει, τότε κατευθείαν να στέλνει σήμα στα τέσσερα αυτά μέλη ή στο οποιοδήποτε μέλος έχει πρόσβαση και να το ειδοποιεί πως βγήκε εκτός ορίων. Τέλος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σχολικό χρόνο, έτσι το λέει η Vodafone. Ουσιαστικά λοιπόν απενεργοποιείτε τη δυνατότητα του παιδιού να παίζει παιχνίδια με το ρολόι του και να στέλνει μηνύματα, ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί στα μαθήματά του και γενικότερα να μην, να μην του τρώει χρόνο, να μην προκαλεί ένα περισπασμό για το παιδί. Εδώ ρυθμίζουμε τη φωτεινότητα της οθόνης και να πούμε επίσης ότι το ρολόι αυτό της TCL, το TCL Move Watch, κοστίζει 129,9 ευρώ. Είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά. Θα το βρείτε στα καταστήματα και με μία SIM, όπως είπαμε, nano SIM, 5 ευρώ το μήνα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να επιλέξετε και το watch face της αρεσκίας σας ή μάλλον της αρεσκίας του παιδιού σας. Και να τονίσουμε και τη δυνατότητα αποστολής φωνητικών μηνυμάτων διάρκειας έως 30 δευτερολέπτων αμφίδρομα, τόσο, μεταξύ του παιδιού, τόσο από το παιδί προς το γονιό, όσο και από το γονιό προς το παιδί. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εύκολη δυνατότητα, ηχογραφημένα μηνύματα 30 δευτερολέπτων και μεταφέρονται φυσικά μέσω του δικτύου, μέσω των δεδομένων. Αυτό είναι το TCL Move Watch σε συνεργασία με τη Vodafone, ένα πολύ έξυπνο gadget, ένα πολύ έξυπνο wearable, το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε μια οικογένεια. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.